Χαίρετε φίλες και φίλοι, από το κλειστό του Περιστέριου είναι η 10η αγωνιστική της Development League και σήμερα έχουμε το ματσάκι ανάμεσα σε Φιωρετσίνα και μία συν μία. Φιωρετσίνα από τη μία με ρεκόρ 4-3, ενώ από την άλλη η μία συν μία έχει δώσει 8 παιχνίδια μέχρι στιγμής. Έχει καταφέρει να επικρατήσει στα 3 και να ιτηθεί στα 5. Πρώτη επίθεση για τους σημερινούς φιλοξενούμενους. Πάμε να δούμε και λίγο πεντάδες. Μακρυγιάννης, Στασινόπουλος, Χαρικιόπουλος, Μακρύδης και Σιόλος. Η πεντάδα της Φιωρετσίνα, ενώ από την άλλη έχουμε Θεοφίλη, Κολυπέρα, Λαγό, Ξενικάκη και Φιλιππίδη. Άστοχο το πρώτο σούτ από τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι έχουν και δεύτερη ευκαιρία εδώ με τον Ξενικάκη, ο οποίος έχει κάνει βήματα, όπως λέει ο ρέφερι. Συνέχεια τώρα με Φιωρετσίνα. Έχει την πρώτη επίθεση, την δικιά της Σιόλος, αυτός τον Χαρικιόπουλο. Κύριο Μακρύδης και πάλι Χαρικιόπουλος. Μαλά στη γωνία, 5 δευτερόλεπτα για τους γηπεδούχους. Μακρύδης κάνει την περιστροφή, ξεμαρκάρεται και σκοράρει. Θα ανοίξει το σκορ επίσης της Φιωρετσίνα για το 2-0. Ο Φίλης ζήτησε και πήρε ο Φιλιππίδης, ο οποίος θα γυρίσει και υπάρχει και σφύριγμα για φαουλ του Στασινόπουλου. Στη γραμμή ο Φιλιππίδης τώρα για τους φιλοξενούμενους. Δεύτερη. Για δύο πόντους ο Στασινόπουλος το χάνει. Θεοφίλης τώρα. Θα γίνει το κλέψιμο από την Φιωρετσίνα, αλλά έχει γίνει και φάουλ. Όχι, έχει γίνει μεταφορά της μπάλας. Παίχτων γηπεδούχων, τον Μακρυγιάννη. Έχει προκύψει και ένα θεματάκι με τον Φωτεινό Πίνακα. Το οποίο τώρα λύνεται σιγά σιγά. Τώρα λύθηκε και το πρόβλημα με το Φωτεινό Πίνακα, 2-0 το σκορ. Έχουμε και 27 τώρα για το τέλος πρώτης περίοδου. Πάει κοντά, έχασε την ισορροπία του ο Κολυπέρας. Κατάξει την μπάλα λίγο πριν κάνει τα βήματα, αλλά δεν προλάβε. Είχε γίνει η παράβαση. Τριών πόντων άστοχο. Θεοφίλης. Εκτέλεση για τρεις, εύστοχη από τον Ξενικάκη. Αλλά στο πλάι Χαρικιόπουλος τώρα. Το σουτ ήταν ανάστοχο, Λαγός μάζεψε. 2-3 το σκορ. Θεοφίλης είναι ολομόναχος. Θα σημαδέψει άστοχα όμως.
κάνεις, η μπάλα καταλήγει εκτός αγωνιστικού χώρου, η κατοχή είναι για τους φιλοξενούμενους. Συνέχεια με Θεοφίλη. Κολυπέρας. Έκανε τις επιλογές του, πέρασε από τον Μακρυγιάννη, πήγε μέχρι μέσα, στόχης όμως. Και η άμυνα της Φιωρετσίνα. Πέρασε και ο Σιόλος, αλλά έχει γίνει το φάουλο από τον Λαγό. Φάουλο το οποίο είναι το πρώτο της μία στην μία στην πρώτη περίοδο. Σιόλος πήρε ξανά. Χαρικιόπουλος, του δίνει το σκρίνο Μακρύδης. Χαρικιόπουλος κρατάει, τώρα άφησε δίπλα του. 9 δευτερόλεπτα Μακρυγιάννης. Κάνει το βήμα πίσω. Θα εκτελέσει ο Σιόλος τελικά. Δεν είναι καλό το σουτ. Νίκη για η άμυνα από τους φιλοξενούμενους. Θεοφίλης πήρε. Θα βγάλει μπροστά την ομάδα του. Λαγός. Τσενικάκης με πλάτη. Κολυπέρας πήρε. Και κέρδισε και το φάουλ. Το οποίο το έχει κάνει. Το 21 ο Μακρυγιάννης. Δεύτερο ομαδικό τώρα για τη Φιωρετσίνα. Ένα υπερθυμίζω φάουλ μέχρι στιγμής για την μία σημεία. Πήρε και εκτέλεσε κατευθείαν ο Ξενικάκης. Είδε την κίνηση του συμπαίκτης του. Και έρχεται τώρα το 2-5 ενώ έχουμε και ένα φθηνό λάθος από την πλευρά της Φιωρετσίνα. Γρήγορα στρέφει την επίθεση. Η μία συν μία με τον Θεοφίλη τώρα να κρατάει. Αλλάζει κατεύθυνση, ωραία, πάει προς τα μέσα, δεν τελειώνει καλά τη φάση. Κρατάει ο Μακρύδης. Μακρυγιάννης το σκέφτηκε για λίγο, δεν το πήρε τελικά το σουτ. Θα το πάρει ο Μακρύδης τώρα από την κορυφή, βγήκε και βγήκε η μπαλά. Τότε και 45 ακόμα στην πρώτη περίοδο. Κάκης άφησε στον Λαγό. Ζητάει ο Κολυπέρας, ο οποίος έχει βάλει πλάτη. Λαγός, ωραία κίνηση. Θα φτάσει μέχρι μέσα ο Ξενικάκης, ήταν να σχολείται. Για το 2-7. Μακρυγιάννης. Μπαλά έξω στον Χαρικιόπουλο. Μετά από λίγη σκέψη θα εκτελέσει εκείνος, δεν το έβαλε. Ξενικάκης μάζεψε. Θεοφίλης. Κολυπέρας. Πατάει γκάζι, πασάρει τελικά. Σου δια δύο πόντους, άστοχο όμως. Τον Φιλιππίδη. Μακρυγιάννης. Σταματάει την τρίπλα. Στασινόπουλος τον τραβάει ο Φιλιππίδης, του κάνει το φάουλ. Διακόπη τώρα για time out. Συνέχεια στο παιχνίδι μας, έπειτα από το time out και την διακόπη που είχαμε τώρα, 4:42 ακόμα στην πρώτη περίοδο. Ένα δύσκολο καλάθι εδώ από τον Χαρικιόπουλο να φέρει το σκορ στο 4-7. Θεοφίλης. Ο Κολυπέρας έκανε και κίνηση. Ο Λαγός στην άλλη πλευρά πήρε το τρίποδο, το χάσε όμως. Και ο Φίλης στην δεύτερη ευκαιρία. Και τρίτη τώρα για την μία συν μία. Δεν θα φέρει ούτε αυτή αποτέλεσμα όμως. Παλεύει ο Ξενικάκης κόντρα σε τρεις αντιπάλους. Έγινε τελικά το φάουλ. Να δούμε ποιος από τους τρεις παίχτες το έχει κάνει. Το 18 ο Στασινόπουλος το έχει κάνει τελικά. Ο Αθανασόπουλος για πρώτη φορά σήμερα για την Φιωρετσίνα. Αναφορά για τη μία σημεία. Παναβρήκε στον Κολυπέρα, δεν κατέληξε εκτός αγωνιστικού χώρου. Θεοφίλης. Έχουμε νέο φόλο από τον Σιόλο αυτή τη φορά.
Στη γραμμή τώρα ο παίχτης της φιλοξενούμενης ομάδας. Στοχή στην πρώτη. Χάνει και την δεύτερη. Θα καταλήξει η αρμονική αυτή. Παπαγιάννης στο μάτς και Λεωνάκης από την πλευρά της Φιωρεντίνα. Μακρύδης και Σιόλος στον παγκό. Μακρυγιάννης δίνει συνέχεια. Κατεβάζει τώρα για τους MOV 4 λεπτά ακόμα στην πρώτη περίοδο. Μακρυγιάννης με συγχωρείτε. Κράτησε και κέρδισε και το φάουλ στην συνέχεια από τον Ξενικάκη, όπως το παραδέχεται. Στην επαναφορά τώρα η γηπεδούχη. Λεωνάκης αυτή στον Μακρυγιάννη και πάλι. Μπαλά δεν θα φτάσει στον Αθανασόπουλο, καθώς παρενέβη εκεί ο Θεοφίλης και έκλεψε. Τσεκάρει για τις επιλογές του τώρα ο Θεοφίλης. Και ο Ξενικάκης θα εκτελέσει για τρεις. Θεοφίλης μαζεύει ξανά στον αέρα. 8 δευτερόλεπτα τώρα για την μία σημεία. Πολυπέρας. Πρέπει να το πάρει το σούτ, αυτό θα κάνει τώρα. Είναι κακό όμως. Θανασόπουλος. Άφησε τώρα στον Μακρυγιάννη να κατεβάσει εκείνος. Στέκεται Λεωνάκης. Για 2 το βάλε. Πρώτη επίθεση του Λεωνάκη, εύστοχη κιόλας, 6-7. Στον πόντο πλέον πλησιάζει η Φιωρεντίνα. Πολυπέρας. Γυρίζει, ξεφεύγει από τον αντίπαλό του και σκοράρει για το 6-9. Πολύ ωραία κίνηση εδώ από τον Πολυπέρα. Στο συν 3. Η μία συν μία τώρα. Μακρυγιάννης. Λεωνάκης του δώσει ξανά, ο Χαρικιόπουλος τώρα. Θα εκτελέσει για 3, η μπάλα στο σίδερο. Μάζεψε ο Φιλιππίδης. Ωραία η κίνηση του Φιλιππίδη, έγινε και αποδέκτης της μπάλας. Γύρισε, δεν τελείωσε καλά. Ξενικάκης ήταν εκεί για να πάρει το rebound. Και το φάουλ στη συνέχεια. Από τον, Λεωνάκη. Συμπληρωμένα τα 5 ομαδικά από την πλευρά της Φιωρεντίνα. Στη γραμμή τώρα ο Ξενικάκης. Έξω η πρώτη βολή. Χάνει και την δεύτερη. Δεν πήραν κάτι από αυτό το ζευγάρι των βολών οι φιλοξενούμενοι. Παγιάννης. Άφησε τώρα στο Μακρυγιάννη. Τελευταίο δίλεπτο στην πρώτη περίοδο. Θανασόπουλος. Γλιτώνει το λάθος για τη Φιωρεντίνα. Χαρικιόπουλος. Πλησιάζει προς πίτα. Αφήνει έξω τώρα. Και ο Φίλης έφτασε γρήγορα να καλύψει το σουτ του Θανασόπουλου. Λεωνάκης αστόχησε στην συνέχεια. Βγήκε η άμυνα, μάζεψε ο Ξενικάκης. Ο Ξενικάκης ο οποίος συνεχίζει μόνος του. Φτάνει κοντά στην ρακέτα αλλά πετάει την μπάλα πάνω από τον ταμπλό. Μοναστήριο της στο μάτς για την μία στην μία. Και ο Μαυράκης επίσης ρίχνεται στο παιχνίδι όπως και ο Βοιατζής. Μακρυγιάννης. Τεχνική ποινή. Στον Στασινόπουλο τώρα, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε για κάτι που συνέβη νωρίτερα. Τώρα πάει στην άλλη πλευρά. Ο Γιατζής είναι αυτός που θα αναλάβει να εκτελέσει την μία βολή της τεχνικής ποινής. Ο
θα τη χάσει. Θα πάει στο πλάι μπάλα. Συνεχίζουμε από εκεί. Από το σημείο που διακόπηκε το παιχνίδι, Μακρυγιάννης. 14 δευτερόλεπτα τώρα για τους γηπεδούχους. Πήρε ο Λεωνάκης, άφησε στον Χαρικιόπουλο. Δεν είχε τρόπο να εκτελέσει εκείνος. Θα το κάνει ο Μακρυγιάννης για να απολάβει και το χρονόμετρο. Κατοχή είναι για την μία συν μία. Παραστηριώτης. Βγήκαμε στο τελευταίο λεπτό μόλις της πρώτης περίοδου. Σκοράρει ο Λαγός. Πρέπει να το προλάβει ο αντίπαλος του 6-11. Μακρυγιάννης. Πάει σε μια προσωπική ενέργεια. Θα σκοράρει και αυτός 8-11. Πολυπέρας. 35 δευτερόλεπτα ακόμα. Αλλάζει κατεύθυνση, στέκεται, εκτελεί για δύο. Δεν παίρνει το καλάθι, ο Μαυράκης μάζεψε. Και άφησε ξανά στον Κολυπέρα, ο οποίος φτάνει κοντά και σκοράρει τώρα. 8-13. Μία επίθεση 18 δευτερολέπτο τώρα για τη Φιωρετσίνα. Στα 10 δευτερόλεπτα τώρα το χρονόμετρο. Ο Μακρυγιάννης. Κάνει την κίνηση ο Αθανασόπουλος. Θα εκτελέσει για 3 στα 3 δευτερόλεπτα. Μοναστηριό της μάζεψε. Και έτσι φτάνουμε στο φινάλι της πρώτης περίοδου με το σκορ να δείχνει 8-13. Ξεκίνησε μόλις και το δεύτερο δεκάλεπτο του παιχνιδιού μας στο 8-13. Βρίσκεται το σκορ. Χαμηλά επίπεδα η παραγωγικότητα στο πρώτο δεκάλεπτο. Ενώ εδώ ξεκινάμε γρήγορα με το φάουλ του Μαυράκη. Μακρύδης. Με το δεξί χέρι θα τελειώσει καλά τη φάση. 10-13. Πήρε ο Μαυράκης. Ξερικάκης τώρα. Κοιτάει τις επιλογές του. Μελά αυτά στο Μοναστηριώτη. Ξενικάκης στα 7 δευτερόλεπτα πάει κοντά. Με δύναμη θα μπορέσει να καταφέρει να εκτελέσει, αλλά θα καταφέρει να πετύχει το καλάθι. Μπάλα παραμένει στην μία σημεία. Και πάλι Ξενικάκης. Στα αριστερά τώρα. Σου τριών πόντων κακό όμως από τον Βογιατζή. Ο Παγιάννης. Μακρυγιάννης δεν βρήκε χώρο να εκτελέσει για 3. Σε στον Αθανασόπουλο. Λεωνάκης. Έχουμε σφύριγμα και ανανεώνεται και ο χρόνος. 9-14 δευτερόλεπτο τώρα για τη Φιωρετσινά. Έχως δεύτερη σκέψη, εκτελεί για 3 ο Μακρυγιάννης και πολύ καλά κάνει γιατί θα ισοφαρίσει κιόλας. 13-13, ενώ έγινε και το λάθος, Παπαγιάννης εκτέλεσε. Συνεχίζει όμως να πιέζει, δεν προλάβει την μπάλα, έχει καταλήξει εκτός. Βασινόπουλος ζητάει πίεση από τους συμπαίκτες του. Δεν προλάβα να περάσουν έγκαιρα. Το κέντρο η μία συν μία. Θανασόπουλος για 3 ανενόχλητος έμεινε και τιμώρησε. 16-13. Και έγινε και λάθος τώρα, νέο λάθος από τους φιλοξενούμενους απανωτά δώρα. Τον Άσπρον. Μακρυγιάννης. Με το δεξί χέρι. Δεν θα τελειώσει καλά τη φάση ο Παπαγιάννης. Η κατοχή παραμένει στην Φιωρετσίνα. Ενώ έχουμε και διακοπή τώρα για το time out της μία συν μία.
συνέχεια στο μάτς. Ο Παρασόπουλος θα επιχειρήσει ακόμα μια φορά για τρεις. Αυτή τη φορά το αποτέλεσμα δεν ήταν το ιδανικό για εκείνον. Κολυπέρας. Θα πέρασε η πάσα του, ο Αθανασόπουλος ήταν εκεί. Μακρυγιάννης. Παίρνει το σκρίν από τον Μακρύδη. Θα εκτελέσει και για δύο, δεν σκοράρει, μαζεύει ο Κολυπέρας. Μαυράκης πήρε από τον Μοναστηριώτη. Κολυπέρας. Θέλει να συνεργαστεί με τον Ξενικάκη. Έχει βρεθεί κάτω από την αντίπαλη ρακέτα, εκείνος δεν μπορεί να τελειώσει καλά. Μάχες εκεί στην ρακέτα της Φιωρετσίνα, τελικά θα κερδίσει το φάουλ. Ο Ξενικάκης το έχει κάνει, ο Μακρύδης. Και όλους επιστρέψει το μάτς για τους γηπεδούχους. Όσο ο Ξενικάκης ετοιμάζεται να εκτελέσει την πρώτη βολή. Θα τη χάσει όμως. Παραμένει το 16-13. Χάνει και την δεύτερη. Σκιόλος. Θέλει να πάει από τα δεξιά. Πλωμένο χέρι από τον Μαυράκη. Εκείνος έχει κάνει το φάουλ. Φάουλ νούμερο 2. Αυτό για τους φιλοξενούμενους. Θανασόπουλος. Μακρύδης εναντίον Κολυπέρα. Θα γυρίσει, δεν είναι καλή εκτέλεση, αλλά καταλήγει εκτός. Ο Γιατζής. Κολυπέρας έχασε την μπάλα από τα χέρια του. Δεν ξέρει και ο ίδιος πως έχασε την κατοχή εδώ. Μακρύδης. Άφησε στον Λεωνάκη. Χαμηλά η μπάλα. Κρατάει η Φιωρετσίνα. Λεωνάκη σε μια εκτέλεση για τρεις. Δεν τα καταφέρνει όμως με επιτυχία. Μοναστηριώτης τώρα. Έχει όρθιο το βλέμμα του. Άφησε στο Μαυράκη. Στη γωνία Ξενικάκης δεν διστάζει να εκτελέσει. Μαυράκης ακολούθησε την πορεία της μπάλας. Και εκτέλεσε για 2. 16-15. Σιόλος οργανώνει τώρα για τους γηπεδούχους. Θα μιλά φάουλ από τον Μαυράκη. Αυτό είναι και το τρίτο το δικό του. Γι' αυτό θα αποσυρθεί τώρα νομίζω γρήγορα. Στο μάτς. Πέρασε ο Βογιατζής. Ο Θεοφίλης με συγχωρείτε. Έγινε το κλέψιμο. Ο Φίλης πάει από τα δεξιά. Ο Μοναστηριώτης μάζεψε. Βγήκε την επιλογή έξω. Ο Βογιατζής είναι μόνος του. Εκτελεί για τρεις και πώς να το χάσει. 16-18 πλέον. Στο συν 2. Η μία συν μία. Η οποία έχει πάρει το προβάδισμα τώρα με την τρίποντη εκτέλεση του Βογιατζή. Παπαγιάννης. Λεωνάκης κόντρα σε δύο αντιπάλους. Βρίσκει λίγο χώρο να εκτελέσει, δεν το κάνει με επιτυχία. Η κατοχή όμως παραμένει στα χέρια της Φιωρετσίνα. Λεωνάκης παίρνει και εκτελεί αμέσως, δεν είναι καλή όμως η εκτέλεσή του. Ο Μοναστηριώτης βλέπει τον Κολυπέρα. Πέρασε την πάσα. Σέγεται. Τρώει την προσπίση ο Μακρύδης και θα του κάνει και το φάουλ. Το οποίο θα το στείλει και στην γραμμή των βολών. Στασινόπουλος περνάει στο μάτς για τη Φιωρετσίνα, όπως και ο Χαρικιόπουλος. Ενώ από την άλλη έχουμε τον Φιλιππίδη να επιστρέψει στο μάτς. Για λογαριασμό της μία συν μία.
μέσα η πρώτη του κολυπέρα με τη βοήθεια του ταμπλό. 16-19. Βάζει και τη δεύτερη. 16-20 πλέον, συν 4 για την 1-1. Ανασόπουλος στα δεξιά. Του δίνει επιλογή για σκρίνο Σιόλος. Αρικιόπουλος. Κάνει την νικήση ο Αθανασόπουλος για να πάρει ξανά και να εκτελέσει για τρεις τώρα και να το βάλει. 19-20. Δεύτερο τρίποντο του Αθανασόπουλου στην δεύτερη περίοδο. Φιλιππίδης. Από την κορυφή εκτέλεση και η απάντηση από τον Μοναστηριώτη. 19-23. 4-45 ακόμα μέχρι το ημίχρονο. Κρατούν το συν 4 οι φιλοξενούμενοι. Πέρασε ο Σιόλος. Και η υποπίεση θα σκοράρει. 21-23. Ο Γιατζής. Και ο Φίλης τώρα. Κάνει την κίνηση ο Φιλιππίδης, επέλεξε τον Μοναστηριώτη. Γυρίζει μπαλά στην περιφέρεια της 1-1. Σηκώνεται ο Θεοφίλης, δεν το βάζει. Και έχουμε και τεχνική ποινή. Έχουμε τεχνική ποινή στον Θεοφίλη. Στη γραμμή τώρα. Ο Χαρικιόπουλος. Ποιος θα στοχεί. Μπαλά είναι για τη Φιωρετσινά. Αρικιόπουλος. Κακή η πάσα. Έχουμε πόδι. Πυρομακρύδης. Ανενόχλητος θα πάρει το τρίποντο Σιόλος, δεν το βάζει. Θεοφίλης. 3.50 ακόμα στην δεύτερη περίοδο. Κολυπέρας. Κάνει την περιστροφή. Δύσκολη εκτέλεση, δεν μπορείς να κερδίσει κάτι. Μακρύδη συνεχίζει. Κατάει τώρα, δεν μ' ανέσει κάποιον εφηδιασμό η παίχτης Φιωρετσίνα. Και όλο στον Χαρικιόπουλο. Φιλιππίδης απλώνει το χέρι του. Νέο φάουλ. Είναι το πέμπτο. Της 1-1. Χαρικιόπουλος στην γραμμή τώρα. Μέσα η πρώτη. 22-23. Βάζει και την δεύτερη ο Χαρικιόπουλος για να ισοφαρίσει σε 23-23. Αλλαγή τώρα για τους φιλοξενούμενους. Στρέφει ο Λάγος στο μάτς. Πήρε τη θέση του Κολυπέρα. Θεοφίλης. Άφησε τώρα στο Φιλιππίδη. Για δύο πόντους από μέσα απόσταση θα σκοράρει. 23-25. Σιόλος. Χαρικιόπουλος άφησε στον Αθανασόπουλο που αρκετά μακριά το σουτ. Δεν μπαίνει όμως το καλάθι, Θεοφίλης καθαρίζει το rebound. Και κατεβάζει τώρα για την 1-1. Μοναστηριώτης. Φιλιππίδης θέλει να του περάσει ξανά την πάσα. Αλλά βρέκε στον Στασινόπουλο, κατέληξε εκτός σε 9 δευτερόλεπτα τώρα για τους φιλοξενούμενους.
Πάμε. Ας συνεχίσεις από εκεί. Φιλιππίδης. Από κοντά θα σκοράρει. Και πάλι ο Φιλιππίδης δίνει τη λύση. 23-27. Σιόλος. Θανασόπουλος. Θα εκτελέσει ο Θανασόπουλος. Μπήκε. Παρότι ο ίδιος φώναξε όχι, νόμιζε ότι θα καταλήξει εκτός, αλλά τελικά η μπάλα έχει άλλη άποψη. 26-27 πλέον. Στον πόντο πλησιάζει ξανά η Φιωρετσίνα. Ο Φιλιππίδης άφησε το Μοναστηριώτη. Και ο Φίλης τα 6 δευτερόλεπτα. Μοναστηριώτης δεν απαντάει αυτή τη φορά. Ο ίδιος ακολούθησε όμως τη φάση και πήρε το επιθετικό rebound. Θα πετύχει το δίποντο. 26-29. Μάχη 40 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Στην δεύτερη περίοδο, με συγχωρείτε. Θανασόπουλος. Πάει κοντά, σηκώνεται και βάζει την μπάλα στο καλάθι. 28-29. Και πάλι ο Θανασόπουλος. Μιλάει επιθετικά για την Φιωρετσίνα. Την κρατάει στον πόντο. Και ο Φίλης κάνει τις τρίπλες. Περνάει ανάμεσα από δύο και κερδίζει τελικά το φάουλ το οποίο το έχει κάνει ο Χαρικιόπουλος. Στη γραμμή ο Θεοφίλης, ενώ αυτό ήταν και το τρίτο ομαδικό για την Φιωρετσίνα. Ξενικάκης επέστρεψε. Αστόχος στην πρώτη προσπάθεια ο Θεοφίλης. Χάνει και την δεύτερη, μάζεψε ο Αθανασόπουλος. Χαρικιόπουλος. Στασινόπουλος, ωραία προσποίηση για να φτάσει κοντά και να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 30-29 πλέον. Πάμε, 44 δευτερόλεπτα. Είναι ο μαρκάριστος ο Λαγός, τον έχασε για λίγο η άμυνα του η Φιωρετσίνα. Δεν μπορούσε όμως να χτυπήσει στην επίθεση που παίξει σε μια σημεία. 12 δευτερόλεπτα για την επίθεση των φιλοξενούμενων. 36,6 για το τέλος της δεύτερης περίοδου. Λυπίδης. Από το ύψος των βολών θα πάρει το σουτ. Δύο παίχτες στο παρκέ. Και έχουμε και ένα χτύπημα. Στο Ξενικάκη δείχνει να κρατάει το γόνατο του. Θα σηκωθεί ο παίχτης των φιλοξενούμενων. Δεν δείχνει να είναι κάτι σοβαρό ευτυχώς. Μπάλα τώρα πάει στο πλάι. Μαστριώτης. Λίγο να χάσει ο Λαγός. Πιέζεται τώρα από τρεις. Δεν ολοκληρώνεται το κλέψιμο. Η κατοχή παραμένει στα χέρια της μία σημεία. Μία 14 δευτερόλεπτα για τους φιλοξενούμενους. Ο Μαστριώτης πάει στο πλάι για να βάλει μέσα την μπάλα. Πήρε ο Λαγός. 9 δευτερόλεπτα ακόμα. Ξενικάκης γυρίζει. Αστοχή στην προσπάθειά του, ο ίδιος επιμένει. Σηκώνεται κόντρα σε ψωμένα χέρια και σκοράρει. 30-31. 4 δευτερόλεπτα τώρα. Μακρύδης εκτός ισορροπίας, θα εκτελέσει. Θα το χάσει. Και έχουμε σφύριγμα να δούμε τι έχει δοθεί όμως. Έχουμε επιθετικό φάουλ αν δεν κάνω λάθος. Σύμφωνα με αυτά που λέει ο ρέφερι. Ναι, έχουμε επιθετικό φάουλ τελικά. Τρίτο φάουλ μάλιστα αυτό για τον Μακρύδη. 0,2 απομένουν στο ρολόι. Δεν νομίζω πως προλάβουν να κάνουν κάτι. Οι φιλοξενούμενοι και τελειώνει το δεύτερο δεκάλεπτο. Το σκορ στο 30-31.
Ξεκίνησε μόλις και το τρίτο δεκαλεπτό της αναμέτρησης στο 30-31. Η μία στην μία απόσταση ενός πόντου μόλις χωρίς τις δύο ομάδες. Ο Λιπέρας αυτή τον Ξενικάκη, όπως εγκλωβίστηκε και ανάμεσα στην πολυκοσμία και κέρδισε το φάουλ τελικά. Το οποίο το έχει κάνει ο Λεωνακής. Ξενικάκης. Αστοχή στην πρώτη. Χάνει και τη δεύτερη. Θα κάνει και το φάουλ στην συνέχεια στον Παπαγιάννη. Μαρτυγιάννης. Μακρυγιάννης, Παπαγιάννης, Στασινόπουλος, Χαρικιόπουλος και Λεωνάκη στην πεντάδα του Σιωρετσίνα, ενώ ο Μακρυγιάννης θα σκοράρει για το 32-31. Από την άλλη έχουμε Θεοφίλη, Ολιπέρα, Φιλιππίδη, Λαγό και Ξενικάκη για την μία σημεία. Θεοφίλης προσπάθησε να πάει στο lay-up, δεν κατάφερε να πετύχει κάτι, η κατοχή παραμένει στους φιλοξενούμενους όμως. Πέρα στα δεξιά. Το δεύτερο λεπτά θα εκτελέσει για δύο και το βάζει. 32-33. Προβάδισμα τώρα και πάλι για τους φιλοξενούμενους. Στασινόπουλος παίζει με τον Λεωνάκη. Με τα αριστερό χέρι, εκείνος δεν μπορεί να τελειώσει καλά τη φάση. Μάλιστα ζήτησε και φάουλ. Δεν υπάρχει κάτι, λένε οι διαιτητές. Θεοφίλης. Λαγός, θα είναι μια δυνατή πάσα, δεν πέρασε όμως από τον Στασινόπουλο. 4-3. Εκτελέσει ο Παπαγιάννης και το βάζει. 34-33. Ακόμα μια εναλλαγή στο σκορ. Στο προβάδισμα, με συγχωρείτε. Πολύ πέρας. Θέλει να γυρίσει. Υπάρχει σφύριγμα. Έχει γίνει φάουλ από τον Μακρυγιάννη. Φιλιππίδης. Ο Θεοφίλης άφησε στον Λαγό και εκείνος τον Ξενικάκη. Η φλίπασε από τον Ξενικάκη. Τελικά η μπάλα παραμένει στην μία σημεία για να εκτελέσει, γιατί στο κολυπέρα σκόλησε η μπάλα όμως στο Στεφάνι. Θα κατέβει μπάλα με τη μία από τον Μακρύδη. Μακρυγιάννης. Πέρασε του, βρήκε μπάλα για λίγο στο πόδι. Παπαγιάννης. Συγκρούστηκε και με τον αντίπαλό του και έκανε βήματα. Θεοφίλης. Θεοφίλης. Δεν βρήκε κάποια πάσα, προτίμησε να εκτελέσει ο ίδιος. Μπαλά έξω. Φιλιππίδης ανενόχλητος για δύο, δίνει ύψος στο σούτ και η μπάλα καταλήγει στημένη εντός καλαθιού. 34-35. Και πάλι μπροστά η μία σημεία. Μία σου και μία μου είναι το σκηνικό στα τελευταία λεπτά. Παγιάννης, δίνει το σκηνικό ο Λεωνάκης. Θεοφίλης κλέβει. Θέλει να βρει και μπροστά τον Λαγό. Στασινόπουλος είναι ο μόνος που επέστρεψε, δεν προτίμησε να πάει σε κάποιον ευθυνδιασμό που έχει στη διασημεία. Πολυπέρας. Πατάει γερά, σηκώνεται. Μπαλά καταλήγει έρμπολ. Και τον έκανε εκμεταλλευτεί έτσι αυτή η επίθεση της μία στην μία. Πάμε.
ο Γιάννης, οργάνωνε τώρα για τους MOV. 6.48 ακόμα πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. Φιλιππίδης έκανε το φάουλ. Είναι και το τρίτο δικό του. Μακρυγιάννης για τρεις. Δεν μπαίνει το καλάθι. Λεωνάκης κυνηγάει και σώζει την κατοχή τελικά. Χαρικιόπουλος θα πάρει την εκτέλεση, ούτε αυτός θα βάλει την μπάλα εντός καλαθιού. Πολυπέρας. Σκαστή πάσα. Την έκοψε η άμυνα της Φιωρετσίνα. 14 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση της μια σημεία για την οποία περνάει στο μάτι τώρα ο Βογιατζής. Στρέφει στην θέση του Φιλιππίδη. Ξενικάκης γυρίζει, δεν σημαδεύει σωστά. Ο ίδιος όμως επιμένει, ούτε και πάλι. Και τρίτη ευκαιρία για τον, για τον Ξενικάκη, ο οποίος θα αφήσει τελικά την μπάλα στο καλάθι. Για το 34-37. Έχει χτυπήσει όμως ο Ξενικάκης, έχει κάποιες ενοχλήσεις στο πόδι. Γι' αυτό τώρα διακόπηκε το παιχνίδι για να περάσει εκτός. Μοναστήριο της πέρασε στο μάτς. Και ο Θανασόπουλος τώρα επιστρέφει για τη Φιωρετσίνα. Μακρυγιάννης. Εκτέλεση για δύο, μετράει κανονικό το καλάθι, 36-37. Εύστοχο σου τριών πόντων τώρα για τον Βογιατζή. 36-40 στο συν 4 πλέον οι φιλοξενούμενοι. Μακρυγιάννης διεισδύει με τα αριστερό, θα τελειώσει καλά. 38-40. Πέντε και 10 ακόμα πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. Ο Γιαντζής τώρα που σπείτε. Λαγός για τρεις, δεν μπαίνει το καλάθι. Μακρυγιάννης μένει ψηλά για να πιέσει ο Θεοφίλης. Πέρασαν το κέντρο η Φιωρετσίνα. Παπαγιάννης είναι μόνος του, δεν εκμεταλλεύεται την ευκαιρία του. Θεοφίλης μάζεψε. Πάντα. 4 και 38 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Ο Γιατζής θα το πάρει το τρίποντο. Μακρυγιάννης έχει επιλογές και στα αριστερά και στα δεξιά. Τώρα αφήνει αριστερά στον Παπαγιάννη, που θα εκτελέσει για δύο. Αυτή τη φορά θα σημαδέψει σωστά. 40-40. Ακόμα μία ισοπαλία στο παιχνίδι. Κολυπέρας. Γρήγορη επίθεση, εφηδιασμός, ο οποίος θα ολοκληρωθεί με επιτυχία για την μία σε μία. Πετυχαίνει το καλάθι, κερδίζει και το φάουλ ο Κολυπέρας. 40-42. Η βολή θα εκτελεστεί έπειτα από την διακοπή για το time out της Φιωρετσίνα. Πέρασε αστοχή στην συμπληρωματική βολή, παραμένει έτσι στο 40-42. 4-8 πριν την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Στο συνδύο αυτή τη στιγμή η μία συν μία. Θανασόπουλος για να δώσει ξανά το προβάδισμα στην ομάδα του, δεν θα τα καταφέρει όμως αυτή τη φάση. Ο Μοναστηριώτης. Πλευρή κίνηση πολύ πέρα, όμως έμεινε κολλημένος πάνω του ο Μακρύδης, ο οποίος τώρα θα πάρει την μπάλα. Θα δεχτεί και το φαουλ από τον Μοναστηριώτη. Θανασόπουλος. Χαρικιόπουλος τώρα. Θα εκτελέσει πίσω από το σκρίν του Μακρύδη και θα βρει στόχο. 43-42. 3,5 λεπτά ακόμα. Μοναστηριώτης
Οργανώνει τώρα την επίθεση για την ομάδα του. Ο Λιπέρας έχει φύγει μπροστά από τον Μακρύδη. Ωραία πανέξυπνη πάσα για τον Θεοφίλη. Του έδωσε έτοιμο καλάθι. 43-44. Πάρα πολύ ωραία η πάσα του Κολυπέρα. Που στράβηξε πάνω του δύο παίχτες. Έμεινε ο μαρκάρης του ο Θεοφίλης και την κατάλληλη στιγμή στο κατάλληλο σημείο. Πέρασε την ασίστ. Χαρικιόπουλος. Θανασόπουλος, έφυγε μπάλα από τα χέρια του Μακρύδη. Κατέληξε εκτός αγωνιστικού χώρου ενώ απέμενε και ένα ακόμα 7 ακόμα για την επίθεση της Φιωρετσίνα. Λαγός. Σειρά του τώρα να κατεβάσει για την μια σημεία, αφήνει στον μοναστήρι γιατί. Ο Γιατζής. Λαγός θα το πάρει το σούτι, μπάλα στο σίδερο. Παπαγιάννης. Κοιτάει ξανά, Μαρτιγιάννης κρατάει και δέχεται το φαουλ του Λαγού, το οποίο είναι το τέταρτο της φιλοξενούμενης ομάδας, το τελευταίο που είχαν να δώσουν οι παίχτες της μια σημεία. Από την άλλη, υπενθυμίζω 3 φαουλ μέχρι στιγμής για τη Φιωρετσίνα. Κοινοί έχουν ένα φαουλ να κάνουν στα τελευταία 2 και 32 που έχουμε στην τρίτη περίοδο. Τώρα θα συμπληρωθούν ομαδικά από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Ο Λάγος και πάλι έχει κάνει το φαουλ και είναι και το τρίτο το δικό του. Πρώτη του Χαρικιόπουλου. Βάζει στη δεύτερη. 44 όλα. Μαυράκης. Χρειάζεται τον Χαρικιόπουλο, ο Ναστηριώτης τώρα. Από το πλάι εκτελεί ο Βογιατζής. Είναι καλό το σουτ, Θεοφίλης όμως με την μπάλα στα χέρια του. Ο Λιπέρας φτιάχνει αυτή την δεύτερη ευκαιρία της μια στην μια. Πολύ καλή άμυνα εδώ από τον Μακρυγιάννη, θα κόψει τα ίσα τον Ναστηριώτη. Το θέση εθνιδιασμού. Ο οποίος κόπηκε από τον Μαυράκη. Και όλος επιστρέφει στο μάτι τώρα για τους γηπεδούχους. Περνάει εκτός ο Χαρικιόπουλος. Θανασόπουλος άφησε στον Σιόλο. Μακρυγιάννης πήρε τα βήματα, στόχησε όμως. Θεοφίλης με δυσκολία κατάφερε να πασάρει στο Μοναστηριώτη. Ο Λιμπέρας. Συνεχίζει στο έδαφος και ο παίκτης Φιωρετσίνα. Δύο παίκτες τώρα εκεί στην διεκδίκηση, Μαυράκης και Σιόλος. Τελικά βγαίνουν κερδισμένοι οι παίκτες της Φιωρετσίνα. Σιόλος. Συνεχίζει μόνος του, φτάνει κοντά και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 46-44. Ο Βογιατζής από τον Μοναστηριώτη κάνει την κίνηση ο Κολυπέρας και ο Φίλης έχει βγει μπροστά από τον Παπαγιάννη, κατεβάζει το χέρι του εκείνος, κάνει το φάουλ. Τέταρτο για τη Φιωρετσίνα, βολές όμως για τον Θεοφίλη. Άστοχος στην πρώτη προσπάθεια ο Θεοφίλης, παραμένει το 46-44. Χάνει και την δεύτερη. Μακρυγιάννης. Σιόλος. Να παίξει με τον Αθανασόπουλο, ο Μοναστηριώτης όμως πήρε. Σταματάει και αφήνει τον Κολυπέρα. Μοναστηριώτης.
του επιτρέπει να περάσει ο Μακρυγιάννης και όλη την υγεία να κλέψει. Μακρυγιάννης, 19 δευτερόλεπτα για την επίθεση της Φιωρετσίνα. Ζητάει από τον Μακρύδη να κόψει, εκείνος έγινε αποδέκτης της μπάλας, του παίζει καλή άμυνα ο Κολυπέρας και τον αναγκάζει στα βήματα. Στασινόπουλος επιστρέφει στο μάτς στην θέση του Μακρύδη, 18 δευτερόλεπτα όλα τώρα για την στην διάθεση της μία σημεία. Ο Ναστηριώτης περνάει το κέντρο στα 10 δευτερόλεπτα. Κολυπέρας στον Βογιατζή, 4 δευτερόλεπτα πρέπει να βιαστούν εδώ οι φιλοξενούμενοι. Ο Ναστηριώτης πήρε ένα δύσκολο σουτ. Φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου με το σκορ να δείχνει 46-44. Ξεκίνησε μόλις και το 4ο δεκάλεπτο, 46-44 το ντέρμπι, καλά κρατεί εδώ στο κλειστό του Περιστερίου για την 10η αγωνιστική της Development League. Φιωρετσίνα και μία συν μία δίνουν τη μάχη του σήμερα. Ο Κολυπέρας εδώ βρέθηκε στην κλάτη της άμυνας και σκόραρε για να έρθει και πάλι η ισοπαλία στην αναμέτρηση. 46-46 τώρα. Κιόλος. Άτσε γκάζι, πέρασε, θα μετρούσε το καλάθι αν έμπαινε. Δύο βολές για τον παίχτη της Φιωρετσίνα, έτσι. Έξω πρώτο από τον Σιόλο. Χάνει και την δεύτερη. Μηδέν στις δύο από τον παίχτη της Φιωρετσίνα. Η κατοχή είναι για την μία συν μία, όπως λέει ο ρέφερι. Θεοφίλης. Μαυράκης. Ζητάει Κολυπέρας, ο οποίος έχει βγει μπροστά από τον Μακρύδη. Μπαλά πήγε στο Μοναστηριώτη. Φεύγει όμως για λίγο, την κρατάει ο ίδιος. Μαυράκης από πολύ μακριά. Θα το βάλει, απίστευτο τρίποντο. 46-49. Μαυράκης πυροβόλησε από το σπίτι του. Και έχουμε τώρα πλέον προβάδισμα τριών πόντων για την μία συν μία. Θανασόπουλος. Για τρεις ο Μακρύδης, δεν θα έρθει απάντηση από τη Φιωρετσίνα. Μοναστηριώτης. Παίζει με Κολυπέρα. Θα γίνει το κλέψιμο από τον Σιόλο. Ποιος πέρασε. Μοναστηριώτης πέφτει πάνω του γιατί του κάνει το φάουλ. Σιόλος, έτοιμος για την επαναφορά. Μακρυγιάννης. Σε φύγει από Θεοφίλη. Άφησε στον Στασινόπουλο, ο οποίος εκτέλεσε από τα αριστερά. Δεν έρχεται το καλάθι όμως για τη Φιωρετσίνα. Μαυράκης. Και πάλι από τον Θεοφίλη, γύρισε. 9 δευτερόλεπτα τώρα για τη μία συν μία. Κάκης στα 5, κάνει το βήμα πίσω, δεν παίρνει το καλάθι, μαζεύει ο Θανασόπουλος. Κάνει πάνω το Θεοφίλης, καταφέρει να ξεφύγει ο Θανασόπουλος. Δεν πέρασε η πάσα του, ο Κολυπέρας μαζεύει. Ο Κολυπέρας έχει το πόδι στον γκάζι τώρα, σταματάει κάπως. Δεν είναι ρεμή η κατάσταση στην επίθεση της μία στην μία, η μπάλα καταλήγει εκτός, η κατοχή είναι για τους φιλοξενούμενους. Έχουμε και time out.
Επιστρέψαμε μετά από τη διακοπή για το time out, 7,5 λεπτά ακόμα για το τέλος. Ένα στο χοντριβό τώρα του Ξενικάκη. Ο Γιατζής. Μαυράκης, δύσκολη προσπάθειά του, δεν έφυγε κάτι καλό. Θα το είχε παραμένει στη Φιωρετσίνα, καθώς ο Ξενικάκης είναι αυτός που ακούμπησε τελευταίος και πέταξε εκτός την μπάλα. Σιόλος πέρασε, άφησε στον Μακρυγιάννη. Σφίγμα για φάουλ τώρα από τον Θεοφίλη έχει γίνει. Τρίτο φάουλ και για τον Θεοφίλη. Τρίτο ομαδικό και για την μία σημεία. Ανασόπουλος. Έγινε το λάθος από τους γηπεδούχους Θεοφίλης. Άφησε τώρα το Μαυράκι, ο οποίος πάει μέχρι μέσα και σκοράρει. 46-51. Στους 5 πόντους πλέον απομακρύνονται οι φιλοξενούμενοι. 6-33 πριν το φινάλι της αναμέτρησης. Καλή άμυνα εδώ από Ξενικάκη και Κολυπέρα. Ο Μαυράκης θα σκοράρει ξανά ο ίδιος. 46-53. 0-9 το επιμέρου σκορ στην τέταρτη περίοδο από την πλευρά της μία σημεία. Χωρίς καν λάθη παραμένουν οι γηπεδούχοι μέχρι στιγμής. Ανασόπουλος. Δεν θα έρθει ούτε τώρα η πρώτη πόντη για την Φιωρετσίνα στην τέταρτη περίοδο. Αθανασόπουλος πήρε ξανά. Μακρύδης με το ένα χέρι θα σκοράρει. 48-53. Θεοφίλης. Αλλάζει κατεύθυνση, πάει μέχρι μέσα, καλάθι και φάουλ. Έχουμε και τώρα ακόμα μια διακοπή για time out. Έχουμε μια βολή τώρα για τον Θεοφίλη. Τους πήγε το σκορ στο 48-55 νωρίτερα. Έχει 25 ακόμα για το φινάλε. Αρικιόπουλος. Μακρυγιάννης. Στα 5 δευτερόλεπτα η επίθεση. Γίνει χαμηλά το φάουλ. Το Μοναστηριώτη. Τρίτο φάουλ και για τον Μοναστηριώτη. Μακρύδης άφησε το Μακρυγιάννη. Για τρεις το σουτ άστοχο όμως. Μακρύδης πήρε καλύτερη θέση και πήρε και το επιθετικό rebound. Αρικιόπουλος αλλοιώνεται την προσπάθειά του. Πυροξενικάκης. Κοντά σε δύο αντιπάλους δεν μπορεί να περάσει ανάμεσά του. Σιόλος. Άστοχος ο Μακρύδης. Μαζεύει ο ίδιος. Αρικιόπουλος είναι μόνος του. Άρχισε να πάει πάνω το Θεοφίλης. Δεν τον πρόλαβε και τον τιμώρησε. 51-55. 4-35 ακόμα. Θεοφίλης. Εκεί σαν την Αλεπού βρέθηκε κάτω από την αντίπαλη ρακέτα ο Ξενικάκης, δίχως να τον πάρει χαμπάρι κανείς. Ο μόνος που τον πήρε χαμπάρι ήταν ο Θεοφίλης, ο οποίος πέρασε και την assist. 51-57 πλέον. Συν 6 για την μία σημεία. Ο Αστυριώτης παλεύει, θα κάνει το κλέψιμο, έχουμε τζαμπόλ. Ναι. Κατοχή για ποιους είναι? Κατοχή είναι για μία σημεία. Κάτω είναι τελικά, αλλάζει η απόφαση. Έλα, 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 έλα.
Μακρύδης πάει για την επαναφορά. Θανασόπουλος. Μακρυγιάννης. Συνεχίζει, βάζει ένα πολύ δύσκολο καλάθι. 53-57. Θεοφίλης. Πυρομαυράκης. Πέρασε, παραλίγο να του φύγει η μπάλα. Ένα. Το φάουλ το έχει κάνει ο Μακρύδης. Τέταρτο φάουλ μάλιστα για τον Μακρύδη, δεν μπορεί να κάνει άλλο φάουλ. Θεοφίλης. Εκτέλεσε ο Ξενικάκης, δεν είναι καλό το σούτ όμως. Ο Αστεριώτης στη συνέχεια βρέθηκε για να πάρει το θετικό rebound. Κέρδισε για το φάουλ στην συνέχεια. Θα τον στείλει στη γραμμή τώρα. Μέσα πρώτη βολή από τον Μοναστηριώτη. Βάζει και τη δεύτερη. 53-59. Μακρυγιάννης. Χαρικιόπουλος θα το πάρει. Δεν το βάζει όμως. Πολυπέρας μάζεψε. Τελευταία 3-20 στο παιχνίδι. Πιέζουν στο κατέβασμα οι παίκτες Φιωρετσίνα. Θεοφίλης τσεκάρει την κίνηση του Ξενικάκη. Δεν μπορεί να του περάσει την πάσα. Θα γίνει και το κλέψιμο μάλιστα. Μακρύδης προστάτευσε ωραία την μπάλα. Αλλά το μυαλό του έμεινε κυρίως εκεί. Δεν τα κατάφερε στη συνέχεια να τελειώσει καλά την φάση την οποία έφτιαξε ωραία ο ίδιος. Θεοφίλης. Είναι μόνος το Μαυράκι στην άλλη πλευρά. Εκεί θα πάει η μπάλα, θα εκτελέσει για δύο και θα το βάλει. 53-61. Πυρομακρύδης. Θανασόπουλος. Για τρεις. Η μπάλα στο σίδερο. Κολυπέρας. Με μια σφαλιάρα έδωσε στον Θεοφίλη. Κολυπέρας κρατάει. Μαρκάρισμά του το έχει αναλάβει ο Μακρύδης. Θα σηκωθεί ο Κολυπέρας, δεν το βάζει. Αλλά πέρασε για τα χέρια του Θεοφίλη. Γι' αυτό βλέπετε πως αντιδρά ο ίδιος. Χαρικιόπουλος. Πήρε ο Αθανασόπουλος για να αφήσει τον Μακρύδη. Μακρυγιάννης. Πιέστηκε αρκετά, δέχτηκε τελικά το φάουλ. Το οποίο το έχει κάνει ο Μοναστηριώτης. Τέταρτο φάουλ για τον Μοναστηριώτη. Και αυτός άμα κάνει άλλο ένα θα περάσει εκτός. Έξω η πρώτη βολή του Μακρυγιάννη τώρα. Δεν πρέπει να χάνονται τέτοιες ευκαιρίες από την Φιωρετσίνα αν θέλουν να ελπίζουν σε κάτι στο σημερινό μάτς. 54-61 τώρα. Πίεση από την πλευρά της Φιωρετσίνα. Θεοφίλης, σπάνει πίεση με πάσες. Η φιλοξενούμενη Κολυπέρας δεν μπορεί να εκτελέσει σωστά. Η κατοχή παραμένει στους φιλοξενούμενους. Μοναστηριώτης. Ξενικάκης πάει κοντά. Θα σκοράρει κιόλας. Θα πάρει και το φάουλ. 54-63 το σκορ. Με 1.47 να απομένει πλέον η κατάσταση. Γίνεται ακόμα πιο δύσκολη για την Φιωρετσίνα. Για τα πράγματα δυσκολεύουν. Γίνονται πιο εύκολα, με συγχωρείτε. Για την 1-1 τώρα. Η οποία μπορεί να πάει ακόμα και στο συν 10. Δεν θα τα καταφέρει όμως από την βολή του Ξενικάκη. Ποιος θα περάσει και εκτός. Φιλιππίδης θα περάσει τη θέση του. Είναι 9 λοιπόν για τους φιλοξενούμενους, 1.46 ακόμα για το τέλος.
Γιάννης. Τον ακολουθεί ο Θεοφίλης. Πολυπέρας. Περνάει ωραία. Ένας εναντίον δύο. Εκεί ο Θανασόπουλος ήταν μόνος του πίσω. Να δούμε για ποιον είναι η κατοχή τώρα. Νομίζω είναι για την Φιωρεντίνα. Αλλά έχουμε και time out. Ένα μισή λεπτό ακόμα, 54-63. Και η Φιωρεντίνα τώρα θέλει να παίξει τελευταία ζαριά της. Θανασόπουλος το χάνει, αλλά καταλήγει και εκτός πριν την προλάβει ο Μακρύδης. Παραμένουν ψηλά όμως οι γηπεδούχοι. Πολύ πέρασαν συμπαίκτης. Ανοιχτό γήπεδο για τον Μοναστηριώτη, ο οποίος θα φτάσει μέχρι την άλλη πλευρά και θα τελειώσει με το αριστερό lay-up για το 54-65. Νομίζω πλέον έχουν σφιχτεί τα αγκαλιά στην... Προήγησε ένα θεματάκι με την κάμερα. Λίγα δευτερόλεπτα χάσατε. 57,8 ακόμα για το φινάλι της αναμέτρησης, 55-65 το σκορ. Και ο Μαυράκης τώρα είναι στη γραμμή. Ας το έξει στην πρώτη βολή του. Χάνει και την δεύτερη. Θεοφίλης όμως θα μαζέψει το επιθετικό rebound. Τελευταία δευτερόλεπτα στην αναμέτρηση, η οποία όπως φαίνεται θα βγάλει νικητές τους φιλοξενούμενους. Μακρύδης τώρα θα περάσει. Πάει σε μια γρήγορη επίθεση, θα σκοράρει, θα κερδίσει και το φάουλ. 57-65. Γράμμε τώρα για τη συμπληρωματική βολή ο Μακρύδης. Θα την χάσει, επιθετικό ριμπάουντ του Χαρικιόπουλου, ο οποίος γυρίζει αστοχή όμως. Ο Μοναστηριώτης πιέζεται, θα γίνει το φάουλ από τον Μακρύδη, ο οποίος θα περάσει και εκτός. Λεωνάκη θα επιστρέψει στο παρκέ. Ενώ ο Μοναστηριώτης είναι έτοιμος για το δικό του ζευγάρι βολών. Στοχή στην πρώτη. 57-66. Μέσα και η δεύτερη. 57-67. Μισό λεπτό ακόμα. Χαρικιόπουλος. Θανασόπουλος. Θα εκτελέσει για τρεις. Έρμπολη προσπάθεια. Κατάλληλη εκτός μπάλα, 22 δευτερόλεπτα ακόμα για δικαστικού χαρακτήρα. Οδεύουμε προς το φινάλι λοιπόν, νίκη για την 1-1. Θα πάρει στο 4-5 η φιλοξενούμενη, ενώ από την άλλη Φιωρεντίνα θα πέσει στο 4-4. Αυτά εδώ από το κλειστό του Περιστερίου, 57-67, νίκη για την 1-1.